Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Action. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η διαμαρτυρία των αντιρατσιστικών κινήσεων έξω από το κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών στο στρατόπεδο της Κορίνθου. Η διαμαρτυρία έγινε με αφορμή τα επεισόδια που σημειώνονται εκεί και τις απεργίες πείνας, τις οποίες προχωρούν τις τελευταίες μέρες πολλοί έγκλειστοι μετανάστες. Με αφορμή τα επεισόδια που σημειώνονται στα κέντρα κράτησης μεταναστών στην Κόρινθο, όπου τις τελευταίες ημέρες πολλοί μετανάστες έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας για την πολύμινη κράτησή τους εκεί, η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα το απόγευμα έξω από το κέντρο Κορίνθου, με αίτημα να κλείσουν τα κολαστήρια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Αντέρνανε με ξυλοδερμό και πάρα πολύ άσχημα πράγματα που κάνανε οι αστυνομικοί. Αρκετές φορές μας παίρνουν τηλέφωνα που λένε μας δέρνουνε όταν ζητάμε φάρμακο, μας δέρνουνε και βρίσουνε ρατσιστικά καθαρά όταν εμείς ζητάμε κάτι πολύ μικρό, παραμικρό. Γι' αυτό το λόγο τώρα ζητάμε από μέσα και έξω, εμείς στηρίζουμε μόνο ελευθερία. Όταν συγκινήσανε αυτά τα πράγματα, θυμάμαι πολύ καλά, εμείς όλοι λέγανε για να εξεταστούν για 3 μήνες. Τώρα αυτά τα άτομα που είναι μέσα δεν είναι δολοφόνοι, δεν είναι εγκληματίες, είναι μόνο για λόγο χαρτία. Και ένας άνθρωπος που φταίει, που δεν έχει μόνο χαρτιά, δεν μπορούν να κρατήσουν όλο το ζωή. Αρκετά άτομα έχουν χάσει μυαλό, αρκετά άτομα δεν είναι με υγεία και δεν δίνουν καμία σημασία. Γι' αυτό το λόγο σήμερα είμαστε εδώ και ζητάμε να κλείσουν αυτά τα κολαστήρια. Αυτά τα κολαστήρια που κανείς δεν μπορεί να έχει δικαιώματα. Σεβασμό. Είναι άνθρωποι, δεν είναι ζώα. Γι' αυτό εμείς ζητάμε ελευθερία τους. Αυτό όλο είναι από ρατσιστικό πολιτικό από τον κυβέρνηση που συνεχίζει και εμείς τα καταδικάζουμε. Θα συνεχίζουμε μέχρι να κλείσουν αυτά τα στρατοπέδα. Αυτή που να το ξέρει η κυβέρνηση. Η ίδια η κυβέρνηση έχει αφήσει κάποιες σεμωρίες που χτυπάνε και ήδη απαντάνε δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτά να ξέρει όλο το κόσμο, όλες ευρωπαϊκές χώρες, όλο το κόσμο έρχεται εδώ, μαθαίνει, αλλά δεν ακούνε και δεν σταματήνουν αυτές ρατσιστικές και φασιστικές σεμωρίες μέσα. Η κυβέρνηση άμεσα να πάρει μέτρα να ελευθερώσουν αυτή την κόσμο που δεν φταίνε τίποτα. Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την καταστολή των απεργών πείνας. Μετά από τόσες μέρες κινητοποιήσεων, ο Δένδιας μαζί με την αστυνομία αποφασίσανε να ποινικοποιήσουν τη δράση των κρατούμενων. Αντί να τους αφήσουν ελεύθερους, έχουν το θράσος να μας λένε ότι φτιάχνουν μέσα εγκληματικές συμμορίες. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο, είναι μια πρόκληση. Η πραγματική συμμορία είναι η ίδια η κυβέρνηση. Εμείς δεν κινδυνεύουμε από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Η δικιά μας η ασφάλεια είναι να έχουμε δουλειά, να έχουμε το μεροκάματο, τη σύνταξη και την κοινωνική μας ασφάλιση. Στέλνουμε το μήνυμα στον Δένδια ότι δεν πρόκειται οι μετανάστες που αυτή τη στιγμή τους χρεώνουν εξεγέρσεις και σύσταση συμμοριών να μείνουν μόνοι τους. Θα γίνει διεθνές ζήτημα και θα απομονωθεί για άλλη μια φορά η κυβέρνηση και ο Δένδιας. Πρέπει να τους διώξουμε πριν μας επιβάλλουν αυτά τα βάρβαρα μέτρα και την λιτότητα και του ρατσισμού. Ποτέ ξανά φασισμός! Ποτέ ξανά φασισμός! Ποτέ ξανά φασισμός! Ποτέ ξανά φασισμός! Έχουμε έρθει να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το πράγμα με το στρατόπεδο συγκέντρωσης που λειτουργεί τόσους μήνες εδώ στην Κόρινθο. Όπως ξέρετε, οι συνθήκες μέσα είναι άθλιες, έχουν αγανακτήσει και οι κρατούμενοι μέσα, με αποτέλεσμα να εξεγείρονται και να έχουμε αυτή την τρομερή καταστολή τις προηγούμενες μέρες, με δακρυγόνα από την αστυνομία που τα ρίχνανε μέσα στους κλειστούς θαλάμους. Είναι εντελώς παράνομα αυτά τα πράγματα, είναι βασανιστήρια. Η απάντηση της αστυνομίας ήταν να μαζέψει 48 άτομα και να τα πάει στον εισαγγελέα με απαράδεκτες κατηγορίες, μέχρι και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αν είναι δυνατόν τέτοια πράγματα, τι, να έχουν συστήσει η εγκληματική οργάνωση μέσα οι κρατούμενοι. Και έχουμε έρθει για να διαμαρτυρηθούμε. Θέλουμε να κλείσει το στρατόπεδο, να δοθεί στην τοπική κοινωνία. Και δεν θέλουμε να φύγει απλά από την Κόρινθο, δεν θέλουμε πουθενά στρατόπεδα συγκέντρωσης τέτοια. Και δεν θα σταματήσουμε. Κάποιοι το ξέχασαν στις 2 πρώτες μέρες. Εμείς θα είμαστε συνέχεια εδώ και θα διαμαρτυρόμαστε. Να μείνουμε στο θέμα, καθώς σήμερα το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στην Κόρινθο επισκέφθηκαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να έχουν προσωπική εμπειρία για τις συνθήκες κράτησης μετά τα τελευταία επεισόδια που έγιναν εκεί. Και οι 2 βουλευτές μίλησαν για παράδεκτες συνθήκες και κατηγόρησαν την κυβέρνηση, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι αντί να κάνουν τέτοια κέντρα κράτησης, καλό θα ήταν να φτιάξουν πανεπιστήμια και σχολεία.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Τσουκαλάς Δημήτρης και Βασιλική Κατριβάνου, επισκέφτηκαν σήμερα το πρωί το κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κόρινθο για να διαπιστώσουν για ακόμη μια φορά, όπως είπαν, τις τραγικές συνθήκες που ζουν μέσα σε αυτό οι μετανάστες. Τόσο ο κ. Τσουκαλάς αλλά και η κυρία Κατριβάνου μιλάνε για απαράδεκτες συνθήκες και κατηγορούν την κυβέρνηση γι' αυτό, λέγοντας ότι αντί να κάνουν τέτοια κέντρα κράτησης, καλό θα ήταν να φτιάξουν πανεπιστήμια και σχολεία. Τέλος, τόνισαν ότι τέτοια τόσο τα κέντρα αλλά και συνθήκες είναι παράνομα, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να λαμβάνει συνέχεια πρόστιμα. Μόλις βγήκαμε έξω από το κέντρο κράτησης Κορίνθου, έχουμε έρθει άλλες τρεις φορές. Οι συνθήκες είναι άθλιες και ο κόσμος που κρατείται εκεί έχει μάθει πρόσφατα ότι θα μείνει, μπορεί να μείνει μέχρι και 12 και 18 μήνες. Με μόνο έγκλημα σε εισαγωγικά που έχει κάνει, ότι έχει περάσει και έχει μπει σε αυτή τη χώρα χωρίς χαρτιά. Είναι τούντες άσυλο εκεί μέσα, που θα μείνει, μπορεί να μείνει και 18 μήνες. Και όπως μας είπε ο υπεύθυνος τμήματος αλλοδαπών, σύμφωνα με ένα συνδυασμό νομοθεσίας, μπορεί να μείνουν και 27 μήνες. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που μένει σε αυτές τις συνθήκες. Έχουν πάρα πολλούς αρρώστους, χωρίς φροντίδα, με μία, μας είπαν ότι βασικά ντεπών τους δίνουν. Έχουν πάρα πολλά ψυχιατρικά περιστατικά. Εγώ είδα με τα μάτια μου τρεις ανθρώπους που ή παίρνουν φόρα και χτυπάνε το κεφάλι τους ή σπάνε το χέρι τους από την αγωνία και την απελπισία το να είσαι εκεί πέρα κλεισμένος, έτσι. Υπάρχει άνθρωπος διαβητικός που είδαμε που καθημερινά του κάνουν μια ένεση ινσουλίνη ενώ δεν θα έπρεπε, έτσι, χωρίς διαιτολόγιο κλπ. Οι συνθήκες είναι ακάθαρτες, τρομερά ακάθαρτες, δεν θα μπορούσε να μείνει κανείς μας από εμάς εκεί, με δύο μπάνια για 60 άτομα, χωρίς κανείς να τους δίνει μια πληροφορία, τι θα γίνει, ποιο είναι το μέλλον τους, γιατί κρατούνται, μέχρι πότε θα κρατούνται. Άνθρωποι που έχουν κάνει αίτηση να επιστρέψουν, που συνεχίζουν να κρατούνται. Για όλα αυτά η χώρα μας, επειδή όλα αυτά είναι παραβιάσεις και των διεθνών συμβάσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε φάει πάρα πολλές καμπάνιες από το Διεθνές Δικαστήριο για τις συνθήκες κράτησης, για τον τρόπο σύλληψης, για την κράτηση των ανθρώπων εκεί μέσα. Κι όμως παρόλα αυτά συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τέτοιες φυλακές. Για μια άλλη φορά θέλω να πω ότι είναι λυπηρό που από αυτό το στρατόπεδο που έχουν περάσει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες για να εκπαιδευτούν, μεταξύ των οποίων και εγώ, αυτή τη στιγμή να έχει καταντήσει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, ένα στρατόπεδο που έχει μεταβληθεί σε αποθήκη ψυχών και ανθρώπων βέβαια, για το μόνο λόγο το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό χρώμα και διαφορετική θρησκεία από εμάς. Η κατάσταση είναι πράγματι τραγική, δεν συμβαίνει μόνο εδώ, σε αυτό το στρατόπεδο της Κορίνθου. Προχθές είχαμε πάει στην Αμυγδαλέζα. Η απόπειρα στα αυτοκτονιών στην Αμυγδαλέζα είναι συνεχής και φαίνεται ότι και εδώ και στα υπόλοιπα στρατόπεδα, τα οποία ανοίγουν σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα, ξέρετε ότι έχουμε άλλο στην Κομωτινή, άλλο στον Εύρο, άλλο στη Δράμα και άλλο στη Λέσβο, άλλο στη Σάμο, άλλο στη Χίο, άλλο στη Λίμνο. Αντί δηλαδή να φτιάχνουμε σχολεία, να φτιάχνουμε πανεπιστήμια, σχολεία, πανεπιστήμια τα καταργούμε και φτιάχνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ στην Κορινθία, είμαστε σήμερα εδώ σε αυτό το κέντρο κράτησης, που κατά την όψη μας τα κέντρα κράτησης είναι παράνομα. Τα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήματα για να ανοίγουν κέντρα πρώτης υποδοχής, τα οποία μέσα από μια αξιοπρεπή στάση των αρχών θα πρέπει να βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους και για τα θέματα ασύλου και για τα θέματα του επαναπατρισμού τους. Ανταυτού έχουμε αυτά εδώ τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που κάθε άλλο παρά αξιοπρέπεια δίνουν στον κάθε ένα που βρίσκεται εδώ πέρα μέσα. Έχουμε μάθει ότι έχουν γίνει και συλλήψεις ανθρώπων. Οι άνθρωποι σε όλα τα στρατόπεδα αυτή τη στιγμή μαθαίνουν ότι ο χρόνος κράτησης αυξάνεται στο 12ο μήνο. Δηλαδή, άνθρωποι που απλά δεν έχουν χαρτιά και που έχουν κάνει αίτηση για άσυλο μπορεί να κρατηθούν αυτή τη στιγμή εδώ μέσα και σε όλα τα κέντρα κράτησης 12 μήνες από τη στιγμή που θα υποβάλουν αίτηση για άσυλο. Αυτό είναι αδιανόητο. Αδιανόητο να κρατάς ανθρώπους διοικητικά που δεν μπορούν να απελαθούν, που έχουν κάνει αίτηση για άσυλο 12 μήνες σε τέτοιες συνθήκες εδώ μέσα. Θεωρούμε ότι πρέπει να κλείσουν όλα αυτά τα έσχη των κέντρων κράτησης που υπάρχουν από την Ελλάδα, που είναι φυλακές με άθλιες συνθήκες. Δεν το έχουμε δει ακόμα τώρα, αλλά όποτε έχουμε έρθει, ούτε σαπούνι είχαν, ούτε ζεστό νερό,
είναι πάρα πολύ στιβαγμένοι μέσα στους κοιτώνες. Είναι σπίτια, είναι σχολεία, εμείς καταλαβαίνουμε και τους ανθρώπους εδώ στην Κόρινθο, αλλά θα πρέπει από την άλλη πλευρά να κατανοήσουμε ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι, όταν μέχρι πρότινος ο νόμος ήταν να κρατούνται για 3 μήνες, τώρα έρχεται κάθε 3 μήνες και ένα νέο χαρτί, τους κρατάνε έως και 18 μήνες και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν κάνει κανένα έγκλημα, απλά και μόνο ήταν παράτυποι σε αυτή τη χώρα, χωρίς να έχουν κάνει ένα έγκλημα, να έχουν κλέψει, να έχουν κάνει οτιδήποτε άλλο, αυτοί βρίσκονται συνεχώς για 18 μήνες φυλακή. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Θα έχουμε και εξεγέρσεις, θα έχουμε και απόπειρες αυτοκτονιών, θα έχουμε μία σειρά από τέτοιου είδους πράγματα. Τα είχαμε χθες, τα είχαμε στην Αμυγδαλέζα, θα τα έχουμε αύριο μεθαύριο στα άλλα κέντρα κράτησης και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Έχουμε απόπειρες αυτοκτονίας και έχουμε και τέτοιου είδους πράγματα και στα κρατητήρια. Τα κρατητήρια έχουν 1000 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν να δουν ήλιο 4, 5 και 6 και 7 μήνες, γιατί δεν υπάρχει προαυλισμός και τους έχουν στα υπόγεια, στα κρατητήρια των τμήματων. Έχουμε μετατρέψει την Ελλάδα σε μια απέναντι φυλακή. Αυτός είναι ο ξένιος Δίας του κυρίου Δένδια. Εμείς το καταγγέλουμε. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Θα πρέπει, χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μεταναστευτικό, ασφαλώς υπάρχει, αλλά δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο τρόπος που έχουν επιλέξει δεν έχει καμία σχέση με τη λύση του προβλήματος. Καμία σχέση με τη λύση του προβλήματος. Το μόνο που κάνει είναι να διαμορφώνει γκέτο στα κέντρα των πόλεων ή να διαμορφώνει φυλακές τέτοιου είδους σε όλη την Ελλάδα. Εμείς έχουμε ζητήσει επανειλημμένα ότι αυτά τα στρατόπεδα πρέπει να κλείσουν. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ελλάδα του 2013. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2013. Την πεποίθηση ότι όσο αυξάνονται οι κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών, θα αυξάνονται και τα κρούσματα εξεγέρσεων, διατύπωσε ο γραμματέας της Ομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία, Φάνης Κουρεμπές. Όπως είπε, αυτό θα συμβαίνει γιατί θα χειροτερεύουν οι συνθήκες και καταλήγει πως εάν η κυβέρνηση δεν καταλάβει πού βρίσκεται το πρόβλημα, τότε δεν θα μπορέσει να το λύσει. Για την εξέγερση στο κέντρο κράτησης μεταναστών μίλησε ο πολιτευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Φάνης Κουρεμπές. Ο κ. Κουρεμπές προτείνει και λύσει για το θέμα που αφορά το μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι αν η κυβέρνηση δεν καταλάβει το πρόβλημα, τότε οι εξεγέρσεις θα γίνονται πιο συχνά. Για άλλη μια φορά σήμερα είχαμε επεισόδια, ζήτημα τέλος πάντων στο προσπάθεια εξέγερση στο στρατόπεδο. Εμείς θεωρούμε ότι το έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι η λύση των στρατοπέδων συγκέντρωσης δεν λύνει το πρόβλημα το μεταναστευτικό. Ίσα-ίσα το κάνει πιο έντονο. Δεν μπορείς να κλείνεις, να τσοβαλιάζεις 1200 άτομα αυτή τη στιγμή στην Κόρινθο σε συνθήκες ενσταυλισμού, έτσι να το πούμε, και με ανθρώπων. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Μάλιστα δεν το λέμε μόνο εμείς, έτσι, για το λόγο του αληθές και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει βάλει τα ζητήματα με ανακοινώσεις της και όχι μόνο της Κορινθίας αλλά και άλλων περιοχών της Πελοποννήσου όπως της Μεσσηνίας, γιατί ξέρετε ότι για τη φύλαξη φέρνουν καθημερινά και αστυνομικούς από άλλα μέρη. Δεν φυλάσσονται 1200 άτομα στη Βαγμένα τα οποία ήρθαν απεγνωσμένα σε μια χώρα για να βρουν υποτίθεται καλύτερες συνθήκες. Το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Το πρόβλημα λύνεται με συμφωνίες επαναπατρισμού, το πρόβλημα λύνεται με καταγραφή, το πρόβλημα λύνεται με πολιτικό άσυλο, να επιπίσουν στο διαδικασίο πολιτικό άσυλο σε αυτούς που το δικαιούνται. Δεν είναι μέτρα το να μαζεύουμε ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή παίρνουμε επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδιέξοδο αυτή η πολιτική, δεν θα οδηγήσει πουθενά και πιθανώς όσο αυξάνονται τα άτομα μέσα στο στρατόπεδο να έχουμε πιο συχνά τέτοιου είδους εξεγέρσεις, να το πούμε καταστάσεις ανάγκης και εκτεκτάκτου ανάγκης από απελπισμένους ανθρώπους. Για το ότι ψώφισε η κατσίκα του γείτονα, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Δικαιολογούνται. Δικαιολογούνται από την έννοια της απόγνωσης. Όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σώνει και καλά παραβατικοί, εγκλωβισμένους μέσα σε κλεισμένους στην ουσία. Γιατί έχετε μπει στρατόπεδο, έχετε δει τις συνθήκες. Μιλάμε για μέσα σε ματοπλέγματα με χώρο προαυλισμού ελάχιστο. Που πέρασε ένας χειμώνας, ο μισός χειμώνας χωρίς θέρμανση και όλος ο χειμώνας χωρίς κουβέρτες.
πολίτες, και εκεί να πούμε έτσι ότι η ανταπόκριση στα καλέσματα της κοινωνίας της Κορίνθου για ρουχισμό σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν συγκινητική. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Όσο λοιπόν του τη βάζει, τόσο θα έχει αντιδράσει. Τέλος, αναφέρθηκε και στα επεισόδια που συνέβησαν στις Κουριές, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος σε κάθε μορφή βίας. Δεν νομίζω ότι, τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει θέματα παραβατικότητας. Ίσα-ίσα στο DNA μας είναι η μη βία. Εμείς είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας, δεν θα μπούμε να διαλύσουμε το αστυνομικό τμήμα, ακόμα και όταν οι ίδιοι οι αστυνομικοί μπήκανε σε σπίτια και τραβήξαν ανθρώπους με το έτσι θέλω και τους προσαγάγανε στο αστυνομικό τμήμα χωρίς να έχουν αποδείξει, χωρίς να έχουν κάνει κάτι. Να κηρυχθεί η Τρίπολη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να πάμε σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Στατούλης, υλοποιώντας απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης. Αιτία, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων, τα οποία είναι αδύνατο να μαζευτούν, καθώς η Τρίπολη παραμένει χωρίς χώρο εναπόθεσης. Πλέον όλοι ευελπιστούν ότι οι ενέργειες του Γενικού Γραμματέα θα είναι γρήγορες, ενώ η Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, Ντίνα Νικολάκου, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα κάνει ό,τι απαιτείται για να λυθεί το θέμα. Στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εισταλεί από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου μετά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης το αίτημα για κήρυξη της Αρκαδικής Πρωτεύουσας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πλέον αναμένονται οι ενέργειες του Γενικού Γραμματέα και όλοι ελπίζουν σε γρήγορες διαδικασίες ώστε να λυθεί το μείζον πρόβλημα των απορριμμάτων. Η Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, Ντίνα Νικολάκου, τόνισε πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πάντα παρούσα για να κάνει ό,τι απαιτείται για να λυθεί το θέμα, πλέον είναι πολύ σοβαρό για την Τρίπολη. Ενώ επισήμανε πως η συνεργασία και η συνεννόηση όλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για να βρεθεί λύση. Όπως πολύ σωστά είπατε, το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης κατά πλειοψηφία αποφάσισε να κηρυχθεί η πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εμείς, έτσι όπως προβλέπεται από τον νόμο, αμέσως μόλις μας διαβιβάστηκε αυτή η απόφαση, την διαβιβάσαμε στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να προχωρήσουμε, όπως λένε οι διαδικασίες και όπως λέει ο νόμος, στη συνέχεια με τις αποφάσεις ακριβώς από τον αρμόδιο φορέα που είναι πλέον η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θεωρώ ότι θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα βήματα. Αυτά τα βήματα πρέπει να γίνουν. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου για μία ακόμη φορά λέει δύο πράγματα, τα οποία λέει από την πρώτη στιγμή. Ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνεργασία και συνένεση, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα δευτερόλεπτο περιθώριο. Και από την άλλη, ότι εμείς ως αιρετή περιφέρεια, ο ίδιος ο κύριος Στατούλης προσωπικά, είναι πάντα παρόν να συνεργαστεί με όποιον πρέπει να συνεργαστεί για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη της Τρίπολης. Σε συνεργασία με το Υπουργείο, με την Αποκεντρωμένη και με οποιονδήποτε άλλο χρειαστεί για την Τρίπολη, γιατί η κατάσταση γνωρίζετε κι εσείς πόσο σημαντικά, θα έλεγα, έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο. Δύσκολη λοιπόν παραμένει η κατάσταση στην Τρίπολη, καθώς ακόμα παραμένουν στις περισσότερες περιοχές οι λόφοι των απορριμμάτων, όπως είδατε και στα ρεπορτάζ νωρίτερα. Ο επικεφαλής της Ελλάσσουνος Μειοψηφίας, Νίκος Δελφάκης, μίλησε για έμεσο φασισμό εναντίον των πολιτών στο θέμα αυτό και επιτέθηκε σε όσους δημοτικούς συμβούλους καταψήφισαν την πρότασή του να βρεθεί μια σύντομη μεταβατική λύση με τη μεταφορά των απορριμμάτων για 5 έως 10 μέρες στην περιοχή Πλάτωμα. Για έμεση φασισμό εναντίον των πολιτών που εκλιπαρούν να φύγουν τα σκουπίδια από την πόλη, κάνει λόγο ο επικεφαλής της Ελλάσσουνος Μειοψηφίας Νίκος Δελφάκης, κατηγορώντας άτομα της μειοψηφίας πλην τον Νίκο Τσιαμούλο, οι οποίοι δεν ψήφισαν να φύγουν τα σκουπίδια έστω και για αυτές τις 5 με 10 μέρες. Ο κ. Δελφάκης, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, πρότεινε να μαζευτούν τα σκουπίδια και ως έσχατη λύση να πάνε στο Πλάτωμα. Η πρότασή του είχε μόνο 10 αποδοχές, τους οποίους και συγχάρηκε. Και ρωτά σε σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή οι υπόλοιποι δέχονται να μείνουν τα σκουπίδια στην πόλη για να μην πάνε στο Πλάτωμα. Πρέπει να πω πως αισθάνομαι άσχημα. Βρίσκομαι σε δύσκολη θέση διότι έχουμε κουράσει τον κόσμο. Όμως δεν φταίμε όλοι το ίδιο. Φταίει αποκλειστικά η παρούσα δημοτική αρχή για αυτό το πρωτοφανές που συμβαίνει στην πόλη της Τρίπολης. Δεν κινδυνολογώ ποτέ. Απλώς θέλω να πω ότι μιλούν οι ειδικοί, οι γιατροί κτλ., οι υγειονομικοί, για τύφο, για χολέρα, για κίνδυνο στην υγεία των πολιτών. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιμετωπίζεται όπως κάθε τι οτιδήποτε άλλο, με γελάκια, με αστεϊσμούς, δεν με άφησε ο ένας, δεν με άφησε ο άλλος. Πρέπει να μάθουμε να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων.
Και αυτό έκανε προχθές η παραταξή μας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα αποφύγω να πω για το παρελθόν. Όχι γιατί φοβάμαι τίποτα σε σχέση με τα σκουπίδια. Τα πράγματα είναι γνωστά. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για χθες, για σήμερα, για αύριο. Αυτό για άλλη μία φορά στην προθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έγινε κατορθωτό, εκτός από την παράταξή μας, και δεν έγινε κατορθωτό όχι μόνο με ευθύνη της παράταξης της πλειοψηφίας, όχι όλοι ευτυχώς, θα πω δύο λόγια γι' αυτό, αλλά και με ευθύνη των υπολείπων παρατάξεων της μειοψηφίας. Με δύο λόγια. Προχθές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ούτε καν εισηγήθηκε η διοίκηση του Δήμου, αλλά οι φορείς της πόλης που καλά έκαναν, ήμουν λίγο αυστηρός απέναντί τους, δεν ζητώ συγγνώμη, απλώς θέλω να πω ότι πάντα πίστευα και πιστεύω ότι οι φορείς προσφέρουν σημαντικό έργο. Εν πάση περιπτώσει, απλώς θεωρούσα ότι προχθές έπρεπε να έχουμε μία πρόταση για το σήμερα, για το χθες, για το αύριο. Επιπλέον, εκεί ήμουν αυστηρός. Πήρανε μία πολύ λογική και θεμητή πρωτοβουλία οι φορείς να φέρουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και είπανε την γνώμη τους να κηρυχθεί η πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος είπε λοιπόν πως ναι, αφού το λένε οι φορείς, ας το κάνουμε. Λες και ότι αν δεν έρχονταν οι φορείς προχθές στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα το συζητάγαμε. Ποια είναι η γνώμη της διοίκησης του Δήμου? Εν πάση περιπτώσει, είπαμε λοιπόν και εμείς, αλλά και οι περισσότεροι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, ότι εάν εξυπηρετεί και λύνει τα χέρια του Δήμου για οποιαδήποτε ενέργεια και για αυτήν την συγκεκριμένη την οποία έλεγε ο Δήμαρχος, δηλαδή να αδειοδοτηθεί με σύντομες, πολύ σύντομες διαδικασίες ως σταθμός μεταφρόντωσης η Αγία Τριά, ότι αν λύνει τα χέρια του ως προς αυτό, το να κηρυχθεί η πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εντάξει να κηρυχθεί. Όμως, τι γίνεται για 2, για 5, για 7, για 10 μέρες μέχρι να κηρυχθεί και μέχρι να αδειοδοτηθεί ενδεχομένως η Αγία Τριάδα ως σταθμός μεταφόρτωσης? Αυτό το επιπλέον είπαμε εμείς και επιμένουμε σε αυτό. Και είπαμε ότι πρέπει, το είπαμε προχθές το βράδυ, αν γινόταν απόφαση, αν λαμβανόταν απόφαση, από χθες το πρωί, και φαντάζομαι οι εργάτες της καθαριότητας τόσο καιρό που δεν εργάζονται, θα τα δίνανε και όλα, τους ξέρω τους ανθρώπους, από χθες το πρωί θα καθαριζόταν η πόλη, χθες, σήμερα, αύριο, θα είχε φύγει αυτός ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων που κατακλείζει την πόλη με κίνδυνο της υγείας των πολιτών. Για άλλους 6 μήνες θα απολαμβάνουν τα ωφέλη από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι περίπου 80.000 δικαιούχοι, καθώς το πρόγραμμα πήρε παράταση με τροπολογία που ψηφίστηκε στην Βουλή και θα κρατηθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η παράταση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διάδοχο πρόγραμμα που λέγεται Κατοίκον Φροντίδα. Στο Δήμο Κορινθίων και στο πρόγραμμα αυτό που ασχολούνται 13 εργαζόμενοι, ενώ εξυπηρετούνται 150 πολίτες. Να δούμε τι λέει για όλα αυτά ο κύριος Σταματάκης. Παρατείνεται για 6 μήνες και συγκεκριμένα έως τις 31/2013 η λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η παράταση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διάδοχο πρόγραμμα Κατοίκον Φροντίδα, χωρίς οι 80.000 οφειλούμενοι του προγράμματος να στερηθούν τις υπηρεσίες του. Για το θέμα μίλησε και ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Μάριος Σταματάκης, τονίζοντας ότι στο πρόγραμμα αυτό απασχολούνται 13 εργαζόμενοι και εξυπηρετεί 150 πολίτες. Ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό και για τους εργαζόμενους. Είναι 14 εργαζόμενοι στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, στο Βοήθεια στο Σπίτι, και που εξυπηρετεί γύρω στους 150 ωφελόμενους, όχι μόνο μέσα στην Κόρινθο αλλά και στις γύρω δημοτικές ενότητες. Πήρε μια εξάμηνη παράταση. Αυτή την πληροφόρηση έχουμε. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Οπότε το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά για τους επόμενους 6 μήνες. Τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια καθαρισμού σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί το Let's Do It.
Κάθε χρόνο χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη καθαρίζουν τις χώρες τους, περνώντας μήνυμα βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Πέρυσι, για πρώτη φορά, η συγκεκριμένη καμπάνια φιλοξενήθηκε και στην Ελλάδα, ενώ ανάμεσα στους Δήμους που πήραν τέτοιες πρωτοβουλίες ήταν και ο Δήμος Κορινθίων. Σήμερα το πρωί δόθηκε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο της Κορίνθου από τον Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Λάμπρο Μπούκλη και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Χρήστο Μελέτη για το πρόγραμμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη και η ημερομηνία δράσης του είναι η ερχόμενη Κυριακή 14 Απριλίου. Συνέντευξη τύπου δόθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Κορίνθου από τον Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Λάμπρο Μπούκλη και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων Χρήστο Μελέτη για το πρόγραμμα Let's Do It. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη, αναβαθμίζοντας αισθητικά τις πόλεις τους, τις γειτονιές τους, τα πάρκα τους, τα δάση τους, τις παραλίες τους, περνώντας μήνυμα αλλαγής, βελτίωσης και προστασίας για το φυσικό και αστικό περιβάλλον. Για το 2013 έχουν ήδη αρχίσει οι ετοιμασίες στην περιφέρειά μας. Προβλέπεται πολύ μεγάλη συμμετοχή, ενώ έχει οριστεί η ημερομηνία δράσης Let's Do It Greece 2013 για την Κυριακή 14 Απριλίου. Την ερχόμενη Κυριακή 14 Απριλίου, στο πρόγραμμα καθαρισμού που διοργανώνει το Let's Do It. Το Let's Do It είναι ένας διεθνής οργανισμός. Το πρόγραμμα αυτού του καθαρισμού λαμβάνει η χώρα σε 96 χώρες. Στην Ελλάδα το έφερε η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ένας επιστημονικός σύλλογος, στον οποίο έχω την τύχη και τη χαρά να είμαι μέλος του Προεδρείου, του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φέραμε πέρσι στην Ελλάδα και το βλέπουμε να εξαπλώνεται με ραγδαία ταχύτητα. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το πρόγραμμα, η δράση, δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, ούτε για την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία επίσης μετέχει δυναμικά, ούτε για το Δήμο Κορινθίων, ούτε και για τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου, που έχουν ήδη αποφασίσει να, την Κυριακή να συνδράμουν την προσπάθειά μας και να καθαριστούν συγκεκριμένες περιοχές. Ευελπιστούμε ότι την Κυριακή όλοι οι πολίτες, όλα τα δημοτικά συμβούλια, όλη η περιφερειακή σύμβουλη, όλων των παρατάξεων θα λάβουν μέρος σε αυτούς τους καθαρισμούς. Και από ό,τι γνωρίζω, θα μας πει και ο κύριος Αντιδήμαρχος την περιοχή που θα αναλάβουμε να καθαρίσουμε. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε, και λόγω της φιλοξενίας αλλά και λόγω της άμεσης αντίδρασης που είχατε, θεωρώ υποχρέωσή μου την Κυριακή το πρωί να είμαι στο Ξυλόκαστρο ως Δημότης, που θα καθαριστεί και εκεί ο Πεφιάς μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Ξυλοκάστρο Ευρωσύτηνης, και αμέσως μετά οικογενειακώς με τη σύζυγο και τον τρίχρονο γιο μου να έρθουμε να καθαρίσουμε την περιοχή που θα μας υποδείξετε. Συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα δράσης του Let's Do It Greece, σε ένα πρόγραμμα διεθνές, μη κερδοσκοπικό, στο οποίο πραγματικά είναι αναγνωριστικό και πολύ απότομα, θα λέγαμε, γιατί πριν λίγες μέρες ενημερωθήκαμε ότι γίνεται αυτό και αμέσως αντιδράσαμε, όπως είπατε και εσείς, και συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι τυχαίνει και η μέρα σήμερα που είναι τέτοια ζεστή, ότι ο κόσμος σιγά σιγά θα αρχίσει να σκέφτεται το καλοκαίρι, θα αρχίσει να σκέφτεται τα μπάνια τα οποία θα πρέπει να κάνει στις παραλίες του Δήμου μας, στα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα δώσουμε σε πολύ καλή κατάσταση. Να τα δώσουμε σε άριστη κατάσταση, γιατί στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε όλοι μας σαν κράτος, οι πολίτες όλοι, θα θέλουν κάποιες ώρες να περάσουν στη θάλασσα, στην παραλία, και θα θέλουν αυτές τις ώρες εκεί να τις περάσουν ευχάριστα. Και θα τις περάσουν ευχάριστα μόνο όταν θα είναι καθαρές οι παραλίες. Γιατί σίγουρα μια βρώμικη παραλία τους κουράζει και τους απομακρύνει από την παραλία. Πιστεύω ότι αυτές τις ώρες, στις οποίες ο κόσμος θα φεύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας, από τα προβλήματα αυτά που βιώνουμε όλοι καθημερινά, θα πρέπει να τα βιώνει σε πολύ καθαρές παραλίες και αχτές. Σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν και οι συνδημότες μας. Μέσα από το πρόγραμμα το οποίο γίνεται και στο οποίο μπορώ να πω ότι με χαρά ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται. Παρότι οι μέρες είναι πολύ λίγες μέχρι την Κυριακή, οι σύλλογοι και οι φορείς της περιοχής μας, είναι πάρα πολύ θετικό. Εμείς αυτό, να ξέρετε, όπως και το πρόγραμμα είναι ένα καινούριο πρόγραμμα, κάθε χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερο, του χρόνου θα το οργανώσουμε πάρα πολύ καλύτερα, με πολύ καλύτερες προοπτικές. Παρά τα αυτά δεν θα σταματήσουμε εκεί. Είναι πραγματικά όμως σαν η έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου αυτός ο καθαρισμός που γίνεται, και να ξέρετε ότι πάλι μέσα από εθελοντικές οργανώσεις. Γιατί πραγματικά υπάρχει η δυνατότητα αυτή και υπάρχει το φιλότιμο του Έλληνα και συμμετέχει σε αυτές όλες τις εθελοντικές προσπάθειες οι οποίες γίνονται, και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό, γιατί βλέπετε και εσείς ότι καθημερινά, με τη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων, των οποίων έχουμε πλέον στο δυναμικό μας, με τους λιγοστούς πλέον υπαλλήλους του οποίους έχουμε σε ένα πολύ μεγάλο τομέα, τον οποίο έχουμε πλέον ο Δήμος Κορινθίων, ο καλλικρατικός, έχει πολλές αχτές και παραλίες. Δεν περιορίζεται μόνο στις παραλίες της Κορίνθου.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσουμε στο στούντιο τον κύριο Σωτήρη Παπαδημητρίου, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΚΕ στην Κορινθία, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα βέβαια του συνεδρίου του ΚΚΕ, ενός σημαντικού συνεδρίου που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Ένα συνέδριο που, που έρχεται μέσα σε μια περίοδο πραγματικά πολύ βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος και στο οποίο ένα από τα σημαντικότερα θέματα, τουλάχιστον από αυτά τα οποία αναδεικνύει η περιραίους ατμόσφαιρα και δημοσιογραφικές πληροφορίες, φτάνει μέχρι και την προοπτική, την πιθανότητα της αλλαγής ηγεσίας. Μπορεί να μην είναι το πιο σημαντικό θέμα του συνεδρίου, αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την κοινή γνώμη, διότι ενδεχομένως θα σηματοδοτήσει και κάποιες αλλαγές στην γενικότερη πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν ευθέως και από αυτό το ερώτημα. Εάν υπάρχει πλέον θέμα αλλαγής ηγεσίας σε αυτό το συνέδριο για πρώτη φορά με από το 1991 που είναι η κυρία Παπαρίγα στην ηγεσία του ΚΚΕ, έχουν γίνει αρκετά συνέδρια, είναι η πρώτη φορά που φαίνεται, τουλάχιστον από την περιραίους ατμόσφαιρα και τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, να έχει τεθεί ένα θέμα. Και η ίδια η κυρία Παπαρίγα πριν από λίγο καιρό, μιλώντας σε συνέντευξη, είπε ότι ουδείς και ουδεμία αναντικατάστατη, αφήνοντας έτσι να πλανά την πιθανότητα ότι η ίδια μπορεί να θελήσει να αποχωρήσει από την ηγεσία του ΚΚΕ. Να σας πω, όπως γνωρίζετε, το ΚΚΕ δεν είναι κόμμα αρχηγικό. Δεν είναι η γνώμη του ενός που κάνει ό,τι θέλει, αλλά είναι ένα συλλογικό κόμμα. Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα που το ανώτερό του είναι η Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα προκύψει και από το συνέδριο το οποίο ξεκίνησε σήμερα και θα τελειώσει την Κυριακή. Εκεί θα καταλήξουν οι σύνεδροι να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή και η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει τα επόμενα όργανα που είναι το Πολιτικό Γραφείο και φυσικά τον ή την Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ. Το ζητούμενο για το ΚΚΕ λοιπόν δεν είναι ποιος θα είναι στην εξουσία, γιατί οι αποφάσεις, η δράση του κόμματος, οι επαφές με τις εργατικές μάζες, με το λαό, γίνεται μέσα από τα όργανα και από τις κομματικές οργανώσεις και όχι από τον αρχηγό. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει ζήτημα ποιος θα είναι ο αρχηγός στο ΚΚΕ. Θα βγει ένας γραμματέας, τον οποίο θα εκλέξει η Κεντρική Επιτροπή. Από μια Κεντρική Επιτροπή 60-70 συντρόφων, πώς μπορεί κανένας να προδικάσει από τώρα αν θα γίνει αλλαγή ή όχι? Σωστά μιλάτε για το ΚΚΕ ότι δεν είναι ένα αρχηγικό κόμμα, αλλά δεν συμφωνείτε κι εσείς ότι η προσωπικότητα του επικεφαλής παίζει πάντοτε έναν πολύ σημαντικό ρόλο και έχει ένα ιδιαίτερο βάρος, ακόμα και αν οι αποφάσεις βγαίνουν συλλογικά? Δεν έχει βάρος δηλαδή στο πώς θα αξιολογηθούν οι γραμμές? Βεβαίως και στην ιστορία μετράει και το πρόσωπο, μια ιστορική φυσιογνωμία. Πλην όμως, οι μάζες είναι αυτές που κινούν τη διαδικασία και αναδεικνύουν τέτοιου είδους προσωπικότητες ιστορικές, αν θέλετε, θετικές ή αρνητικές. Στην προκειμένη περίπτωση, η συντρόφισσα η Αλέκα η Παπαρίγα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχει αποδείξει ότι με την δράση της έχει συμβάλει στο να καθορίσουμε με τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν παγκόσμια αλλά και μέσα στη χώρα μας, τη γραμμή που λέμε εμείς του κόμματος, ώστε να μπορέσουμε να ανοιχτούμε στον κόσμο και να του δώσουμε την πρότασή μας, η οποία είναι φυσικά, όπως γνωρίζετε, λαϊκή εξουσία, προοπτική ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός. Από εκεί και πέρα τώρα, το τι θα πράξει η Κεντρική Επιτροπή, παίρνοντας όλες τις πλευρές που μπορεί να σχετίζονται με το ποιος θα βγει γραμματέας, θα είναι θέμα της Κυριακής πλέον και όχι από τώρα, που έχουν αρχίσει διάφοροι και, εντάξει, ήθελε μένα, αλλά για μας φυσικά δεν μπορεί να είναι το σύστημα του star system ποιον θα βάλετε αρχηγό. Άρα μου λέτε εμέσως ότι δεν σας απασχόλησε ούτε και κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού, ας πούμε, διαλόγου, στις συζητήσεις που κάνατε εδώ ή κατά τόπους, εάν θα πρέπει να τεθεί τέτοιο θέμα? Έγιναν φυσικά μια πλούσια συζήτηση και αν λένε μερικοί και γράφονται είτε στα blogs είτε από εδώ είτε στο ναστικό τύπο, έγινε μια πλούσια συζήτηση πραγματικά. Βεβαίως το περιθώριο των συζητήσεων απασχόλησε το ποιος θα είναι γραμματέας. Κουβέντες από εδώ και από εκεί, ο καθένας ήθελε
να είναι ο τάδε ή ο τάδε. Όμως αυτό είναι το πρόβλημα. Η πολιτική με την οποία πραγματικά οι γενικές συνελεύσεις των κομματικών οργανώσεων ασχολήθηκαν με την πολιτική που θα κάνει το ΚΚΕ ώστε να αλλάξει τους σχετισμούς δύναμης και να προσεγγίσει καλύτερα την εργατική τάξη και τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τα διάφορα στρώματα. Μάλιστα. Θα περάσουμε και στο θέμα της πολιτικής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να κλείσω τα ζητήματα της παραπολιτικής του συνεδρίου και θα σας ρωτήσω γιατί κατά την άποψή σας το ΚΚΕ φτάνει πληγωμένο στο συνέδριο. Και όταν λέω πληγωμένο, εννοώ ότι υπήρξαν πάρα πολλά στελέχη κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου που διατύπωσαν πολλές απόψεις και τελικά τιμωρήθηκαν γι' αυτό, υπήρξαν διαγραφές το τελευταίο διάστημα, ενώ ακόμα και για ιστορικά στελέχη, όπως ο κύριος Σκυλάκος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος δεν μπόρεσε να εκλεγεί απευθείας σύνδρος και εξελέγει τελικά μέσα από πλάγιες οδούς. Θέλω να πω ότι η δημοκρατία δηλαδή στο ΚΚΕ δεν χωράει απόψεις οι οποίες είναι διαφορετικές από τις σταθερές και τις κεντρικές νόρμες. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που μου λέτε, γιατί. Λέω ότι υπήρξαν διαγραφές, δεν υπήρξαν διαγραφές από στελέχη το οποίο εξέφρασαν. Κανένα άλλο κόμμα, μα κανένας, ούτε κόμμα, ούτε άνθρωπος, αλλά πόσο μάλλον και δημοσιογράφος, δεν μπορεί να λέει ότι το ΚΚΕ δεν είναι δημοκρατικό κόμμα και δεν λειτουργεί δημοκρατικά. Δεν είπα αυτό. Μα πλάγια βγήκε ο Αντώνης ο Σκυλάκος και τα λοιπά. Να σας πω, εσείς ο ίδιος είπατε ότι αναπτύχθηκε διάλογος, υπόθηκαν διαφορετικές απόψεις. Άλλωστε, στον πρόλογο των θέσεων, οι οποίες δημοσιεύτηκαν από το Δεκέμβρη, ακριβώς αυτό αναφέρεται. Να κάνουμε γόνιμη συζήτηση, να υπάρχουν και απόψεις διαφορετικές από την κατεύθυνση, να ζυμωθούν και να καταλήξουμε την Κυριακή σε μια γραμμή η οποία θα μας βαδίσει μέχρι το 20ο συνέδριο, εκτός και υπάρχουν συνταρακτικές αλλαγές παγκόσμια και ελλαδικά, οπότε μπορεί να ξαναδείς κάποιο έκτακτο συνέδριο σε μια τέτοια περίπτωση. Έγινε διάλογος και μάλιστα οι διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν όταν για τις θέσεις Κεντρικής Επιτροπής και το νέο πρόγραμμα του κόμματος ψήφισαν το 96,8% των κομματικών μελών. Αυτά με στοιχεία, όπως έχω και τα στοιχεία από την Ομαρχιακή της Κορινθίας. Επίσης, κατά ήταν το 1,65% και λευκό το 1,55%. Βεβαίως και είναι καλό ότι ακούστηκαν και διαφορετικές απόψεις. Έγινε συγκερασμός απόψεων, βοηθήσαν αυτές στο να συζητηθούν μέσα στις γενικές συνελεύσεις των κομματικών οργανώσεων. Ακόμα φτάσαμε πιο πλατιά, πήγαμε στους φίλους οπαδούς. Καινούργιο κόσμο ο οποίος δεν είχε έρθει στο προηγούμενο συνέδριο να συζητήσουμε τις θέσεις. Φτάσαμε δηλαδή σε περισσότερο κόσμο. Γιατί κάποιοι από αυτούς διαγράφησαν. Υπάρχουν ορισμένες απόψεις διαφορετικές από την κεντρική κατεύθυνση, να το πω έτσι, το στρατηγικό στόχο που βάζει το συνέδριο. Οι σύντροφοι αυτοί μπορεί να είναι παλιοί, μπορεί να είναι καινούργοι, δεν είναι εκεί ποιος ήτανε. Βεβαίως και υπάρχουν αντιθέσεις, άλλωστε. Ποιο κόμμα είναι αυτό το οποίο μέσα από το όργανο του, το ριζοσπάστη που είναι όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, δίνει στη δημοσιότητα ακριβώς αυτή την αντίθετη άποψη. Και αυτή η αντίθετη άποψη τελικά ποια είναι. Επειδή αναφέρατε και ονόματα παλιών στελεχών, θέλω να πω ότι παλιότερα στο 15ο συνέδριο, πάλι προγραμματικό συνέδριο, είχανε εκφράσει αντιρρήσεις, γιατί υπάρχουν οι ομιλίες τους και εκεί. Τώρα όμως λένε ότι να πάμε στο 15ο συνέδριο. Πώς μπορεί να το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα? Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να πούμε το εξής. Διακαείς πόθος της άρχουσας τάξης των οπουρτουνιστών, των αστικών κομμάτων, της αστικής τάξης της χώρας μας, είναι η διάλυση από τη μια μεριά, εάν είναι μπορετό, του ΚΚΕ. Εάν δεν μπορούν να κάνουν αυτό, είναι να το φέρουν στα μέτρα τους. Και φυσικά, μετά τη μεγάλη ήττα του 90-91, προχωρήσαμε, η οποία άφησε ουρές μέσα στο κόμμα. Δεν λύθηκε. Μπορεί να κάναμε πανελλαδική συνδιάσκεψη, να μπήκαμε στα βαθιά για να αναλύσουμε τι έφτεξε και νίκησε η αντιπανάσταση στη Σοβιετική Ένωση και στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Πλην όμως όλη αυτή η διαδικασία άφησε και ουρές. Ορισμένοι έχουν μια άποψη ότι δεν μπορούμε να πάμε σήμερα μόνοι μας, αν και δεν το λέμε αυτό το πράγμα, να πάμε
στο σοσιαλισμό και να πάρουμε την εξουσία σαν εργατική τάξη μαζί με τους συμμάχους της. Αυτό όμως θα πρέπει να έχουμε την πείρα, και η πείρα είναι μεγάλη πλέον σήμερα. Και τελευταίο παράδειγμα, ας φέρω την Κύπρο. Πρόεδρος κομμουνιστής. Και μην μου πείτε ότι ο σύντροφος ο Χριστόφιας ήταν προδότης. Είχε την ψευδέστηση και την αυταπάτη ότι και μέσα στα όργανα αυτά που κυριαρχεί ο καπιταλισμός, που κυριαρχεί η άρχουσα τάξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της Ευρωζώνης, θα μπορούσε να αλλάξει. Και τι έγινε, δεν ψήφισε ο Χριστόφιας όμως όλα αυτά. Όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα και στην Ευρώπη, αλλά και στην Κύπρο. Μήπως αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει λοιπόν, δεύτερος δρόμος. Η γνώμη το να κάνουμε ένα σκαλοπάτι, να περπατήσουμε, να κάνουμε μια ψηλομεταρρύθμιση, να φτιασιδώσουμε λίγο το σύστημα, που το λένε και άλλα κόμματα εδώ στην Ελλάδα, δεν θα λύσουμε το κυρίαρχο πρόβλημα. Ποιο? Τη μετάβαση στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Μα δεν γίνεται μέσα σε έδαφος καπιταλιστικό να πάρεις εσύ την κυβέρνηση, την εξουσία και φυσικά το πετρέλαιο να το έχει. Πώς μπορεί όμως αυτό το οποίο περιγράφεται να συμβεί από τη στιγμή που σήμερα, και τώρα δεν θέλω να ξεφύγουμε βέβαια, αλλά μου δώστε μια πάσα, δεν θα ξεφύγουμε από τα θέματα αυτά, αλλά πώς μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου πλέον τα κομμουνιστικά κόμματα είναι με την εξαίρεση της Βόρειας Κορέας στην ουσία εξαφανισμένα. Τα αμυγή μαρξιστικά κομμουνιστικά κόμματα, με την εξαίρεση, και δεν ξέρω αν μου διαφεύγει και ένα-δύο ακόμα, είναι εξαφανισμένα. Ακόμα και η Κούβα πλέον, που ήταν το τελευταίο, ή η Λιβύη, ή ακόμα και η Κίνα, έχει μπει πλέον σε καπιταλιστικές δομές. Για την Κίνα, ας τη βγάλουμε απ' έξω τώρα. Εκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πραγματικά μπερδεμένο. Δεν μπορεί να περηφανεύεται ότι είναι κόμμα της εργατικής αγροτικής τάξης. Εκεί έχει πλέον τραβήξει άλλο δρόμο, ας έχει κρατήσει τον τίτλο. Στα άλλα κομμουνιστικά κόμματα, αυτό που περάσαμε εμείς το 1991-1994, τη διάσπαση και την πίεση από την ανατροπή των σοσιαλιστικών χωρών, τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα την περνάνε τώρα. Προσπαθούν πραγματικά μέσα από συνεργασίες των κομμουνιστικών κομμάτων, μέσα από ανταλλαγή της πείρας, να βρουν δρόμο που θα μπορέσουν να τραβήξουν την εργατική τάξη με το μέρος τους. Παραδείγματος χάρη, βεβαίως, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας άλλαξε τα πάντα. Έφτασε όμως να του γυρίσει την πλάτη ο εργατόκοσμος της Γαλλίας και να φτάσει σε ένα σημείο 3%. Φυσικά αρκέστηκε σε αυτό που λέμε εμείς μεταρρύθμιση, μπήκε στην κυβέρνηση μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες, έκανε όπισθεν, άρα είναι κάπα-κάπα γιαλατζή, να το πω εγώ έτσι. Και φυσικά υπάρχουν και ορισμένα άλλα. Φυσικά υπάρχει εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν τη στιγμή που υπάρχει εργατική τάξη, υπάρχει η αναγκαιότητα ιστορική ύπαρξης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτός άλλωστε είναι ο σκορπός της ύπαρξής του. Το να κάνει αυτή την τάξη να φύγει από τα δεσμά της, να απελευθερωθεί και να πάρει αυτή την εξουσία. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός ύπαρξης του ΚΚΕ. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, διότι ο χρόνος είναι και περιορισμένος και έχω πολλά ερωτήματα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν ποιο κατά την άποψη του ΚΚΕ πρέπει να είναι το πολιτικό μήνυμα του συνεδρίου. Τι πρέπει να αναδειχθεί από εκεί ώστε να ξανακερδίσει το ΚΚΕ, γιατί είναι η αλήθεια, το κοίταζα και μου έκανε πραγματικά εντύπωση ότι η Αλέκα Παπαρίγα είχε μια εξαιρετική πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Στα 22 της χρόνια πήρε ένα ΚΚΕ στο 4,5% και όπως πολύ σωστά είπατε, με πολλά προβλήματα από τη συμμετοχή του στον ενιαίο τότε συνασπισμό, και ότι έφτασε στις τελευταίες εκλογές στο 8,5%. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον το δείχνουν πάλι συνυκνωμένο. Ποιο λοιπόν πρέπει να είναι κατά την άποψή σας το πολιτικό μήνυμα για να ενδυναμωθεί και πάλι το ΚΚΕ μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ό,τι καλύτερο για το... Θα έπρεπε φυσιολογικά να είναι βούτυρο στο ψωμί του το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα σήμερα. Φυσικά το σύνθημα του συνεδρίου είναι η λαϊκή συμμαχία, η λαϊκή εξουσία, η ανάγκη του σοσιαλισμού. Πλέον είναι ολοφάνερο ότι ο καπιταλισμός μέσα από την ίδια την κρίση, η οποία προκύπτει από τα σπλάχνα και όχι από κάποιους ανεγκέφαλους ή λαμόγια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, golden boys, μέσα από τα σπλάχνα του προκύπτει το ίδιο το πρόβλημά του, δηλαδή η κατάρρευσή του. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ θα προχωρήσει με το πρόγραμμά του για να πάρει την εξουσία ο λαός. Δεν θα την πάρει το ΚΚΕ την εξουσία.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και φυσικά θα δρούνε τα μέλη του, τα στελέχη του μέσα στο λαό. Αρκεί τι? Να οργανωθεί ο λαός. Ο οργανωμένος λαός θα νικήσει. Αυτό είναι το μήνυμα του 19ου συνέδριου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή είπατε αυτό που είπατε, πού εκφράζεται κάθε 4 χρόνια, εκφράζεται η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας στις εκλογές, βουλευτικές ή ευρωεκλογές. Φυσικά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και αρκετοί ανεβασμένοι κάπως οι αποχή. Εκεί είναι μαζικά η συμμετοχή του κόσμου, του λαού. Για πέστε μου όμως, πόσο από αυτούς τα 5-6 εκατομμύρια που ψηφίζουν, πόσοι είναι γραμμένοι στα σωματεία, στα συνδικάτα? Καλά, αυτό, αυτό έχει να κάνει όμως και με το γεγονός ότι οι συνδικαλιστές αισθάνονται προδομένοι από τους συνδικαλιστές τους. Ποιους συνδικαλιστές? Τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ, τις πλειοψηφίες αυτές των ομοσπονδιών, που το τελευταίο διάστημα φυσικά έπρεπε να φτάσουμε στην κρίση για να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι οι ταξικές συνεπείς δυνάμεις αρχίζουν τώρα και τις ενισχύουν και παίρνει το πάνω χέρι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο ή η ΠΑΣΕΒΕ στους επαγγελματοβιοτέχνες ή η ΠΑΣΥ με τους αγρότες. Είχαν κάνει και τρέφαν αυτά πάντα στον κόσμο να μην συμμετέχει, να λύνει το πρόβλημα ανταυτού κάποιος άλλος ή ο βουλευτής στον ομό ή ο δήμαρχος. Να λοιπόν γιατί το ΚΚΕ είναι εκεί που είναι. Φυσικά η ψαλίδα υπάρχει και εκεί είναι η δουλειά σήμερα του κόμματος. Κατά πόσον θα μπορέσουν τους εργαζόμενους να τους βγάλουμε στον δρόμο, να καταλάβουν ότι χωρίς συμμετοχή στην οργανωμένη πάλι και όχι γενικά και αόριστα βγαίνω στον κόσμο και φωνάζω. Κύριε Παπαδημητρίου, επειδή από αυτό που λέτε δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, αλλά έχω την εντύπωση ότι μου λέτε ότι φταίει ο λαός. Το ΚΚΕ δεν φταίει στο γεγονός ότι δεν προσπαθεί να τον προσεγγίσει με έναν τρόπο, με έναν λόγο πιο σύγχρονο. Διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, θα το έχετε ακούσει και εσείς φαντάζομαι, στις συζητήσεις σας με ανθρώπους που δεν είναι στο χώρο σας. Ότι αν το ΚΚΕ μπορούσε να μιλήσει λίγο πιο μαλακά, αν μπορούσε να στρογγυλέψει λίγο το λόγο του, χωρίς να αποστεί εντελώς από τις ιδεολογικές του πλατφόρμες, θα μπορούσε να γίνει πιο ελκυστικό σε πολύ κόσμο, ακόμα και περισσότερο και στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν το προσεγγίζουν ιδιαίτερα. Κοιτάξτε να δείτε, το ΚΚΕ νερό στο κρασί του όσον αφορά το σκοπό ύπαρξής του, δηλαδή τη στρατηγική του, δεν πρόκειται να βάλει. Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω, δηλαδή να αλλάξουμε τι, το ζήτημα της ανεργίας, πώς να το πούμε. Το ζήτημα με τα μπλοκάκια, πώς να το πούμε. Τον καπιταλισμό, ο οποίος σήμερα δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα, πώς να το πούμε. Φυσικά όλοι οι άλλοι έχουν βρει. Πίσω από την Τρόικα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί δεν το λέμε ανοιχτά? Πώς να πεις ότι ο εργαζόμενος από 15 μέχρι 29 χρονών θα παίρνει λιγότερο από το μεροκάματο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας? Πώς θα πεις στα σχολεία τα οποία μαζεύουνε, συντμίζουνε, διαλύσανε τόσα σχολεία εδώ, συγχωνεύσανε μάλλον και καταργήσανε τόσα σχολεία στο νομό Κορινθίας? Αυτό πώς θα το πεις δηλαδή στον κόσμο? Αυτή η ΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ εννοώ, αλλά και τη ΕΣΕΕ από εκεί δίπλα, καθώς και η καρεκλοκένταυρη της ΓΕΣΑΣΕ και της ΣΥΔΑΣΕ, δηλαδή των μεγάλων ομοσπονδιών, δυστυχώς με τον αρνητικό σχετισμό δύναμης που υπάρχει σήμερα, έχουν κάνει έναν κόσμο σήμερα να αρχίζει να καταλαβαίνει κάπως. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι φταίει ο κόσμος. Βεβαίως και έχουμε ευθύνες και εμείς, αδυναμίες και κενά, τα οποία προσπαθούμε να, ακριβώς αυτό κάνουμε στο συνέδριο, να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτόν τον κόσμο και όχι με το να αλλάξουμε τη φρασιολογία μας. Δεν νομίζω εγώ να μην με καταλαβαίνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή που μιλάω, σαν μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Σας καταλαβαίνει, απλώς αν αποδέχεται αυτά τα οποία του λέτε, αν τον αγγίζουν και αν θεωρεί ότι αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Κοιτάξτε να δείτε. Διότι είναι εύκολο να λέμε θέλουμε μισθό και όποιος δεν θέλει 1500 ευρώ βασικό μισθό ή 1000 ή 1200, ναι. Αλλά υπάρχουν πραγματικές συνθήκες οι οποίες ενδεχομένως δεν το επιτρέπουν. Να σας πω και κάτι άλλο. Πώς θα προσεγγίσεις τον εργαζόμενο όταν στη Φούλγκορ δεν μπορεί να μπεις μέσα? Και να σας πω, πρόπερση φέραμε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τη γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, την Αλέκα την Παπαρίγα,
την οποία δεν επιτρέψανε να μπει μέσα. Πώς θα έρθει σε επαφή με τον εργαζόμενο? Από το κανάλι, τα κανάλια τίνους είναι. Και μιλάω για τα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια και δεν μιλάω για το κανάλι εδώ. Το οποίο όχι ότι είναι άχρωμο και άγευστο και άοσμο, αλλά η επίθεση όμως η οποία γίνεται στους εργαζόμενους και στην προσπάθεια της ιτοπάθειας και του όχο αδερφέ και όλα θα λυθούν αρκεί να ψηφίσουμε ή Σαμαρά ή Παπανδρέου ή τον έναν ή τον άλλον ή τώρα τελευταία την τρικοματική κυβέρνηση, θα σας λύσει τα προβλήματα. Άρα λοιπόν περιμένετε. Θα έρθει ο Σωτήρας. Αν δεν έχεις μια τέτοια επαφή, εμείς προσπαθούμε. Μερικές φορές έχουμε κατηγορηθεί ότι παίρνουμε και ακραίες μορφές στην ταξική πάλη που δημιουργείται και στην κόντρα με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Μόνο έτσι θα μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα ο κόσμος. Μάλιστα. Ο εργαζόμενος δεν έχει άλλο δρόμο από το να βγει και να παλέψει ο ίδιος για την υπόθεση τη δικιά του. Θέλω δύο σύντομες ερωτήσεις να σας κάνω ακόμα. Γιατί αποφεύγει το Κομμουνιστικό Κόμμα να αναζητήσει πολιτικές συμμαχίες ώστε να υλοποιήσει σε ένα βαθμό, αν όχι απόλυτα, αυτά τα οποία πιστεύει? Με αμοιβαίες υποχωρήσεις ανάμεσα σε κόμματα τα οποία, αν δεν είναι απολύτως ταυτόσημα, είναι συγγενικά. Είναι ίσως ενδεχομένως αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι υπάρχουν ακόμα κάποια αγκάθια από την τελευταία φορά που συνεργαστήκατε σε επίπεδο αριστερών δυνάμεων και θεωρείτε ότι το πείραμα εκείνο απέτυχε, άρα δεν μπορεί να επιτύχει ξανά? 89-91 μαζέψαμε μεγάλη πείρα. Άλλωστε φάνηκε κιόλας τι θέλανε να κάνουν με αυτή την, μάλλον με τον ενιαίο συνασπισμό. Φυσικά έχουμε μια μεγάλη πείρα από την ιστορία την ίδια. Πιο πρόσφατα η ΕΔΑ, πιο παλιά, αν θέλετε, ακόμα το ΕΑΜ. Αλλά να μην το χρησιμοποιούν ορισμένοι εκεί που θέλουν, μέχρι εκεί που φτάνουν για να δικαιολογήσουν το όλοι μαζί. Στο πιο προηγούμενο συνέδριο, επειδή αναφέρεστε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο πιο προηγούμενο το συνέδριο του είχε απαντήσει, είχε πάρει απόφαση, καμία σχέση με το ΚΚΕ. Και φυσικά είναι λογικό να μην υπάρχει τέτοια σχέση σήμερα. Με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη έκανε και το βήμα με τον αέρα του Ομπάμα, μιλάει για τη λαϊκή δεξιά. Είναι άλλο να θέλω να κυβερνήσω, που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, και άλλο το να πάρει την εξουσία ο λαός που λέμε εμείς. Σήμερα το κόμμα έχει καταλήξει με βάση το τι θέλουν τα άλλα κόμματα και το βλέπουμε μέσα στην κρίση. Τι λέει το Πασόκ, τι βγαίνει και λέει συνέχεια ο Βενιζέλος? Εάν δεν γίνουμε ανταγωνιστικοί, δεν πρόκειται να φύγουμε από την κρίση. Μα η ανταγωνιστικότητα είναι αυτή που έφερε την κρίση. Ένα κομμάτι της. Οι άλλες δυνάμεις. Υπάρχει σήμερα δύναμη που μπορεί να προσεγγίσει μαζί με εμάς? Βεβαίως το κίνημα είναι τέτοιο που θα δημιουργήσουν τέτοιες δυνάμεις. Και εμείς θα περιμένουμε. Γι' αυτό λέμε δουλειά στο μαζικό κίνημα. Αλλαγή του σχετισμού δύναμης, να ενισχυθεί ακόμα το ΚΚΕ, ώστε να είναι καταλήτης σε τέτοιου είδους συμμαχίες. Γιατί συμμαχία να την καταλήγουμε σε ενιαίο κόμμα, αυτό που κάνανε με την ΕΔΑ, αυτό που κάνανε με το συνασπισμό και τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Το είδαμε αυτό. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή σήμερα δεν φοβόμαστε τίποτα. Ο λαός είναι εκείνος που θα προχωρήσει. Φυσικά, όσο δυναμωμένο είναι το ΚΚΕ, τόσο φυσικά θα είναι και στο προσκήνιο από καλύτερες θέσεις ο λαός. Αυτό πιστεύετε ότι αυτός είναι και ο τρόπος απεγκλωβισμού από το μνημόνιο και τις πολιτικές της λιτότητας? Κοιτάξτε τώρα, μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Δεν ξέρω τώρα, με το μνημόνιο οι μνημονιακές δυνάμεις μιλάνε. Το πρόβλημά τους είναι τι θα γίνει με τις τράπεζες. Τι θα γίνει με τους επιχειρηματικούς ομίλους, με την επιχειρηματικότητα, με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας? Πώς θα πουλήσουμε καλύτερα τον ορυκτό πλούτο της χώρας? Σε ποιον? Γιατί δηλαδή να μην πάμε από την άλλη μεριά που λέμε ότι ο ορυκτός πλούτος, η βασική παραγωγική τομή της χώρας, να είναι στα χέρια του λαού? Να είναι δηλαδή κρατικοποιημένα. Μάλιστα. Γιατί να μην είναι αυτό? Βλέπουμε. Πόσα χρόνια, 5 χρόνια τώρα με την κρίση. Όσα μέτρα και να πάρει ο καπιταλισμός, δεν πρόκειται να λύσει ούτε ένα πρόβλημα του ανθρώπου. Γιατί δεν βγάζουμε συμπεράσματα?
Γι' αυτό εμείς καλούμε τον κόσμο πρώτον να βγάλει συμπεράσματα. Άλλωστε, εδώ και μια δεκαετία το ΚΚΕ με τις θέσεις, αναλύοντας με το μαρξιστικά τα φαινόμενα τα κοινωνικο-οικονομικά παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας, κατέληξε και όλοι δεν το αμφισβητούνε, επιβεβαιώθηκε. Και ειδικά σήμερα με την κρίση, την καπιταλιστική. Και να πω και κάτι άλλο. Και ακούγονται διάφορα για το 19ο συνέδριο, διαγραφές. Πρώτον, δεν έχει διαγραφή, γιατί μιλήσατε και εσείς για διαγραφή. Δεν έχει διαγραφή κανένας. Δεν έχει διαγραφή και ο Γιώργος. Κανένας. Κανένας δεν έχει διαγραφή και το λέω σαν στέλεχος του ΚΚΕ. Η αντίθετη άποψη, βεβαίως παραμονές συνέδριου όσο διαρκεί ο προσυνεδριακός διάλογος, είναι μέσα στα πλαίσια του καταστατικού, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ό,τι καταλήξει στο συνέδριο, όλοι μαζί είμαστε υποχρεωμένοι από το καταστατικό να πάμε να το υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Και να ρωτήσω κάτι άλλο και να τελειώσουμε αυτό. 97 οι σελίδες του Βιβλιαράκη με τις θέσεις. Πέστε μου ένα blog, ένα blogger, ένα Twitter, τον αστικό τύπο, τοπικό και πανελλαδικό, που ασχολήθηκε με τι. Πώς αναλύει εκείνο το κουκουέ, τέλος πάντων, την καπιταλιστική κρίση. Τι προτείνει για την ελληνική κοινωνία. Τι προτείνει στους εργαζόμενους, στους εργάτες, στους αυτοαπασχολούμενους, στους αγρότες, στην νεολαία. Βάλανε 5 σειρές. Όχι. Το μόνο που κάνουν είναι να λένε ποιος διαφωνεί και δώσ' του τι γίνεται στον Πυρισσό και το μισό πολιτικό γραφείο είναι έτσι και τ' άλλο είναι αλλιώς. Τους απαντάνε οι ψηφοφορίες από την ΚΝΕ και από τα μέλη του κόμματος ότι διαψεύτηκαν ήδη πριν τελειώσει το συνέδριο. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά στο μέλλον με... καθώς ούτως ή άλλως η επικαιρότητα γεννά διαρκώς ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η περιφέρεια σε ελέγχους για την ποιότητα του νερού που πίνουν οι κάτοικοι της Πελοποννήσου, εξέφρασε ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, Λάμπρος Μπούκλης. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι σε συνεργασία με τους Δήμους θα πρέπει να εμφανίζουν τις καταγραφές της ποιότητας και υπενθύμησε την επερώτηση που κατέθεσε για τη συστηματική καταγραφή των συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό. Το ζήτημα της ποιότητας του νερού επανέφερε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και Επικεφαλής Οικολογικής Συμπολιτείας του Μοριά, Λάμπρος Μπούκλης. Ο κ. Μπούκλης είχε καταθέσει 5 12 2011 προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Γιώργο Πουλιοκέφαλο σχετική επερώτηση και ζητά να μάθει για τα αποτελέσματα της συστηματικής καταγραφής των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό για μια περίοδο ενός έτους σε επίπεδο χώρας. Τέλος, ο κ. Μπούκλης μίλησε και για τις συστηματικές μετρήσεις και καταγραφές στους 26 δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θεωρούμε ότι άμεσα η περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με τους 26 δήμους πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να εμφανίσουν τις καταγραφές της ποιότητας του νερού, ιδιαίτερα για το εξασθενές χρώμιο, αλλά και για κάθε άλλο επιβαρυντικό παράγοντα όπως ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θεωρούμε ότι όπου υπάρχει πρόβλημα, εάν υπάρχει πρόβλημα, δύναται να αποκατασταθεί. Και όχι μόνο το πρόβλημα, αλλά και η φήμη περιοχών που ίσως έχουν πληγεί από δημοσιεύματα. Θεωρούμε ότι η καλύτερη απάντηση σε όλους είναι οι συστηματικές καταγραφές, οι συστηματικές μετρήσεις και αν κάπου διαπιστωθεί πρόβλημα, να δοθούν ιδέουσες τεχνολογικές λύσεις όπως απαιτεί η εποχή μας. Δεν μπορούμε, αν υπάρχει κάπου πρόβλημα, να το κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Ούτε μπορούμε να διασπείρουμε ανυπόστατες φήμες, αν είναι ανυπόστατες. Πρέπει όλα αυτά, όλες οι καταγραφές, να δοθούν στη δημοσιότητα και η περιφέρεια, είτε μέσα από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, είτε από την επόμενη του 2014-2020, να εξασφαλίσει τα δέοντα κεφάλαια για απορρίπανση και αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα, όπου και αν αυτός έχει πληγεί. Επιπρόσθετα, ολοκληρώνοντας, θεωρούμε ότι οι χωματερές αποτερούν ένα πεδίο για την ανάπτυξη ρύπανσης στους παρακείμενους υδροφόρους ορίζοντες και πρέπει να συνδεθεί η αποκατάσταση των χωματερών, που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με ένα πρόγραμμα απορρίπανσης των διδάτων όπου διαπιστωθεί πρόβλημα. Έργα συντήρησης και καθαριότητας στην παραλία Καλάμια ξεκίνησε ο Δήμος Κορινθίων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον καθαρισμό των παραλίων και τις επισκευές στα έργα υποδομής εν ώψη του καλοκαιριού. Να δούμε τι λέει για όλα αυτά ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Φαρμάκης. Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου ξεκίνησε ένα έργο υποδομής σε όλο το Καλλικρατικό Δήμο με ρημνά για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων που αποτελούν πόλο έλξης τόσο των περαστικών όσο και των ντόπιων.
Γι' αυτόν τον λόγο ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού της παραλίας πίσω από το κτίριο της πρώην Ομαρχικής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, όπως επίσης συνεχίζονται και οι εργασίες καθαρισμού στα καλάμια που περιλαμβάνουν βάψιμο των στήλων φωτισμού, αλλαγή στα υπάρχοντα παγκάκια που ευρίσκονται κατά μήκος του μεγάλου πεζόδρομου, καθώς επίσης τοποθέτηση νέων δοχείων απορριμμάτων. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Γιώργος Φαρμάκης. Επειδή πιστεύω ότι αυτή η παραλία αξίζει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερη προσοχή, μπορώ να πω, ο Δήμος Κορινθίων και κατόπιν εντολής φυσικά του Δημάρχου μας, του κ. Πνευματικού, είναι εδώ πέρα ηλεκτρολόγοι από ό,τι βλέπετε, οι οποίοι κάνουν μια μεγάλη συντήρηση στις κολόνες εδώ της ηλεκτροφωτισμού. Είναι εδώ σιδεράδες γιατί τοποθετήσαμε καινούργια παγκάκια και καινούργια καλαθάκια και υπάρχει και ένα μέρος από την καθαριότητα. Και έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να κάνουμε ένα γερό lifting στα καλάμια. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε και τους καταστηματάρχες εδώ πέρα σε ό,τι αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή ο Δήμος είναι αρρωγός και οι Κορίνθοι να απολαύσουν αυτή την πανέμορφη παραλία που βλέπετε πίσω μου, αλλά και να στηρίξουμε και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ έχουν επενδύσει και προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Και εκεί θα κάνουμε ήδη έχουμε κάνει και εκεί, έχουμε αρχίσει μια μεγάλη παρέμβαση, γιατί και αυτή η παραλία της Ιερατικής είναι μια πανέμορφη παραλία. Θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι δεν έχουμε κανένα στρατό αυτή τη στιγμή. Έχουμε λίγους ανθρώπους, όμως έχουν φιλότιμα αυτοί οι άνθρωποι και μου δίνεται ευκαιρία να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά τους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν μια ευαισθησία. Έχουν καταλάβει ότι η εποχή είναι δύσκολη. Έχουν καταλάβει και αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει όλοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω και μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα επί την ευκαιρία, μου δίνεται μάλλον την ευκαιρία, να ευχαριστήσω έναν Κορίνθιο, έναν παλιό υπάλληλο του Δήμου, τον Παύλο τον Δικαίο, λέω το όνομά του. Δεν ξέρω αν τον πειράζει που εγώ το αναφέρω δημόσια αυτό το πράγμα, όμως αυτός ο υπάλληλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στο Δήμο εδώ και μία εβδομάδα και μας παρακάλεσε μόνος του για εθελοντική εργασία και είναι και εδώ σήμερα στα καλάμια εδώ και βοηθάει τους σιδεράδες μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο γρήγορα τη δουλειά μας. Πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλοι. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που πρέπει να καταφέρουμε. Δηλαδή να σταθούμε στα πόδια μας. Και εμείς σαν Δήμος και όλοι οι Έλληνες και όλη η Ελλάδα και η χώρα μας και η πατρίδα μας. Την άποψη ότι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων θα λυθεί από τη διεθνή δικαιοσύνη διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την αναφορά του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει για τη Γερμανία, ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε ακόμα ότι δεν υπάρχει συσχετισμός ούτε μεταξύ των μεταρρυθμίσεων ούτε μεταξύ ενός οποιοδήποτε άλλου ζητήματος και των γερμανικών αποζημιώσεων. Ο επικεφαλής μειοψηφίας του Δήμου Κορινθίων και στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γιώτης μίλησε για τις γερμανικές αποζημιώσεις, τονίζοντας ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σύνθετο και πολύ σωστά το χειρίζεται η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος το παρέμπιψε στο νομικό συμβούλιο του κράτους για να έχει τη γνωμοδότηση και να το χειριστεί όπως πρέπει. Τέλος, ανέφερε ότι η Ελλάδα δικαιούται αυτές τις αποζημιώσεις. Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι σύνθετο θέμα και πολύ σωστά το χειρίζεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος παρέπεμψε το θέμα και στο νομικό συμβούλιο του κράτους για να έχει γνωμοδότηση, να δει πώς θα το χειριστεί. Πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, η Ελλάδα δικαιούται, έτσι, διότι εδώ μιλάμε για αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και μιλάμε και για δέσμευση του χρυσού της χώρας. Όλα αυτά θα πρέπει να αποζημιωθούν. Αλλά επειδή το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται από διεθνείς συνθήκες, νομίζω ότι σωστά το πάει η ελληνική κυβέρνηση αυτό το θέμα σε πολύ σοβαρή νομική αντιμετώπιση. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για να δούμε πώς ακριβώς θα πρέπει να χειριστεί. Στο Λουτράκι βρέθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης, προσκεκλημένος της τοπικής οργάνωσης του κόμματος. Ο κ. Κουρλέτης αναφέρθηκε σε όλα τα μείζωνα ζητήματα της επικαιρότητας, ενώ ανέπτυξε και τις θέσεις του κόμματός του. Στο πνευματικό κέντρο του Λουτρακίου βρέθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης για να συζητήσει ανοιχτή εκδήλωση με τους πολίτες, τις πολιτικές εξελίξεις και τις θέσεις του κόμματος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολίτες από την Κόρυθο και του Λουτράκι, αλλά και μέλη του κόμματος από τις τοπικές οργανώσεις της Κορινθίας και του Λουτρακίου. Θέλουμε να κουβεντιάσουμε με το λαό του Λουτρακίου, να πούμε τις απόψεις μας για τις πολιτικές εξελίξεις και τις προτάσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ενιαίο κοινωνικό μέτωπο, καθώς και να ακούσουμε τη γνώμη των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, διότι οι εποχές είναι δύσκολες, το εγχείρημα που έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδιαίτερα σοβαρό
Και ως τοπική οργάνωση Λουτρακίου εκτιμούμε ότι πρέπει όλες οι λαϊκές δυνάμεις μαζί από κοινού να δώσουμε τη μάχη. Αποφασίσαμε σαν οργάνωση να καλέσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο λαός του Λουτρακίου βιώνει και εκείνος καθημερινά στο πετσί του τα αποτελέσματα των μνημονιακών πολιτικών. Δυστυχώς και εδώ στην πόλη μας έχουμε τεράστια προβλήματα. Το ΙΚΑ κλείνει, στις 22 του μήνα φεύγει. Η ΔΕΗ έχει κλείσει χτες, ακούγονται φήμες για το αστυνομικό τμήμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σαν εδώ ο λουτρακιώτικος λαός και εκείνος αντιμετωπίζει και έχει μπροστά του τα προβλήματα αυτά, τα αποτελέσματα των μνημονιακών πολιτικών. Είναι τιμή για τον πνευματικό, για την αίθουσα του πνευματικού και για τον Προμηθέα να μιλήσει ένας από τους εξαίρετα στελέχη της αντιπολίτευσης της Ελλάδας, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και ελπίζουμε, έτσι πάντα υπάρχει ελπίδα όπως ξέρετε, να βρει αυτός ο δρόμο, να βρει αυτός ο τόπος το δρόμο του και η Ελλάδα και οι Έλληνες, έτσι, να είναι πραγματικά, να ζουν με αξιοπρέπεια και να ζουν με τα οράματα, έτσι, του νεοελληνικού κράτους, που είναι η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κράτος εξ αρχής, να το στήσουμε. Και αυτό απαιτεί τη συμβολή όλων. Άρα ο κ. Κουλέτης νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσει μαζί με το κόμμα του και τα άλλα κόμματα το σχεδιασμό αυτό για το νέο ελληνικό κράτος, που θα πρέπει να ξεκινήσει να επαναδειδηθεί εξ αρχής και να γίνει πραγματικά αυτό που αρμόζει, ένα κράτος δίκαιο, ένα κράτος νόμιμο και ένα κράτος με ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και με εθνική αξιοπρέπεια, και όχι ένα κράτος παρίας ή ένα κράτος προτεκτοράτου. Με τόσο μεγάλη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις οικονομίες, ποτέ δηλαδή δεν είχαμε μια οικονομική κρίση σε συνθήκες υποχώρησης των εθνικών συνόρων, όπου οι οικονομίες είναι τόσο αλληλένδετες μεταξύ τους. Με κυρίαρχο ρόλο στο πλαίσιο αυτού του διεθνοποιημένου οικονομικού μοντέλου, τον ρόλο των τραπεζών. Τον ρόλο των τραπεζών και των αγορών, που είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά ανεξέλεγκτα δρώντας διαμορφώναν πολιτική, διαμορφώναν τους κανόνες της οικονομίας και κατ' επέκταση της ζωής μας. Και επηρεάζαν και την πολιτική. Τα τελευταία χρόνια θα χαρακτηρίζονταν όχι από πολιτικές που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των αδιφάγων και των ασίδωτων αγορών και της τραπεζοκρατίας, αλλά από την τραπεζοκρατία που υπαγόρευε πολιτικές στους πολιτικούς, στους πολιτικούς εκπροσώπους. Δεν είναι τυχαίο ότι η οποιαδήποτε οικονομική εξέλιξη σε μία χώρα αυτόματα μεταφράζεται σε άμεσες επιπτώσεις σε άλλες. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει στη σχέση των μελών της Προανακριτικής Επιτροπής που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα δημοσιεύματα υποστηρίζει ο κύριος Σκουρλέτης. Ο κύριος Σκουρλέτης αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που δέχεται το κόμμα του για τις επαφές που έχει κάνει με τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στις Υπουργές. Νέα δρυμή αντιπαράθεση μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή και Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι συμμετέχουν στην Προανακριτική Επιτροπή, με το πρώτο να κατηγορεί την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι δεν ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος. Για τη στάση του κυρίου Κοντονή μίλησε ο βουλευτής του κόμματος Πάνος Σκουρλέτης. Ο κύριος Σκουρλέτης αναφέρει ότι όλα αυτά που λέγονται περί αποστασιοποίησης του κυρίου Κοντονή είναι ευσεβείς, πόθη των αντιπάλων που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Για τα κλειδιά, το δυστύχημα είναι το εξής. Ότι φοβάμαι πάρα πολύ ότι αυτό που μεταφορικά λέμε τα κλειδιά της χώρας τα έχουν παραδώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Τρόικα. Και το θέμα είναι πόσο ο ελληνικός λαός θα τα πάρει στα χέρια του. Και άρα, αν θέλετε, η δικιά μας προσπάθεια είναι ακριβώς να ξανααποκτήσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια, η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, και κυρίως να σταματήσουμε τον κατήφορο. Τώρα, αυτά τα οποία λέγονται με αφορμή την διαφοροποίηση που υπήρξε στην Προανακριτική Επιτροπή, μάλλον ευσεβείς πόθη των αντιπάλων μας και δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Συμφωνούν απόλυτα και οι τρεις
όσον αφορά στην ανάγκη να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες, να λάμψει η αλήθεια γύρω από αυτή την υπόθεση Λαγκάρντ. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί που την βάλαμε στο σιρτάρι μας και την ξεχάσαμε. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί που κάναμε τα πάντα για να μην μάθει ο ελληνικός λαός. Ούτε την κρατήσαμε σε δύο εκλογικές μάχες να την χρησιμοποιήσουμε κατά το δοκούν. Όπως είναι ο κύριος Βενιζέλος, όπως ήταν το Πασόκ και όπως έτρεξε να το δώσει χέρι βοηθείας η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Είναι λοιπόν όχι επί της αρχής, επί της βασικής πολιτικής εκτίμησης η διαφοροποίηση που υπήρξε ανάμεσα στην αποχή του κυρίου Κοντονή και στο αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Δρίτσα να ξανάλθει ο κύριος Βενιζέλος για να συνεχίσει η ανάκρισή του. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι πριν από αυτή την ψηφοφορία και οι τρεις είχαν ζητήσει να έρθει ο κύριος Βενιζέλος κατά την παράσταση με τον κύριο Διώτη. Παράλληλα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα αναγκαλισμό, όπω επίση δεν υπάρχει καμία συμφωνία βάθου με του ανεξάρτητου Έλληνε, ενώ του προξενεί εντύπωση πω η δημοκρατική αριστερά κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο. Δεν έχω δει κανένα είδου τέτοιου αναγκαλισμό, ούτε κανένα είδου συμφωνία βάθου με του ανεξάρτητου Έλληνε. Όταν πριν από δύο εβδομάδε περίπου υπήρξε μία συνάντηση, αυτό που μα απασχόλησε είναι πώ θα εκφράσουμε από κοινού την αλληλεγγύη μας στον κυπριακό λαό και πώς θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Προβόπουλος στην Βουλή για να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του κυρίου Αναστασιάδη πριν υπάρξει η απόφαση για το Eurogroup τελευταία για να υπάρξει κάποια βοήθεια στην Κύπρο. Άρα δεν μιλάμε για μια συνολική πολιτική διαφωνία. Εγώ πάντως θα ήθελα να έβλεπα από την δημοκρατική αριστερά να δινόντουσαν εξηγήσεις για το πώς αντέχει το να κοιμάται καθημερινά στο ίδιο κρεβάτι με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Βενιζέλο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο στον τίτλο του έχει δύο χαρακτηριστικά, και το δημοκρατική και το αριστερά, να συμπράττει σε μια κυβέρνηση η οποία υλοποιεί την πιο ακραία, την πιο αντικοινωνική πολιτική που έχει γνωρίσει ο τόπος και ταυτόχρονα να έχει, αν θέλετε, συμπράξει και σε πολιτικές οι οποίες πλήττουν ευθέως τη δημοκρατία. Τέλος, μίλησε και για τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τα όσα γίνονται στις Κουριές, τονίζοντας ότι σε αυτή την περίπτωση πως η Νέα Δημοκρατία αποσκοπεί στο να διαστρεβλώσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει συνηθίσει η Νέα Δημοκρατία σε έναν τέτοιο τρόπο αντιπαράθεσης. Πρόκειται για ανακοινώσεις οι οποίες ενσταλάζουν το μίσος, προωθούν κάθε φορά την προβοκάτσια και υπονομεύουν την δημοκρατία. Το δυστύχημα είναι ότι έχουν υποκαταστήσει τον πολιτικό διάλογο αυτού του τύπου οι ανακοινώσεις και γι' αυτό δεν την σχολιάσαμε. Είστε οι πρώτοι δηλαδή που, αν θέλετε, παίρνετε και ένα δημόσιο σχολιασμό. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε αυτή την κατάντια τη Νέα Δημοκρατία, η οποία το μόνο που αποσκοπεί μέσα από τέτοιες ανακοινώσεις είναι πώς θα αναδείξει άλλα ζητήματα στην επιφάνεια και πώς θα διαστρεβλώσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές, το ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλή σας νύχτα.